Θα και επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο. Πάμε κατευθείαν στον βασικό καλεσμένο τη σημερινή εκπομπή, ο κύριο Μιχάλη Ελέκο, ο Δήμαρχο Χαϊδαρίου. Καλησπέρα, Δημαρχέ, καλώ ήρθατε. Σα ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Και εγώ σα ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι σε εσά και στου τηλεθεατέ. Να είστε καλά. Ε, θα ξεκινήσω από τα ζητήματα, τα περιβαλλοντικά. Επειδή ο Δήμο Χαϊδαρίου είναι ένα Δήμο που έχει την ευλογία από τη μία να έχει ένα φυσικό κάλο που το περιτριγυρίζει, απ' την άλλη όμως και δυσκολία ε, επί της και με όλα αυτά που έχουμε δει με την κλιματική κρίση. Ε, σε αυτό το επίπεδο τι γίνεται, Δήμαρχε, σε σχέση με την πολιτική προστασία και την προστασία του περιβάλλοντος. Όπω είπατε, έχουμε την ευλογία να είμαστε στην δυτική πύλη τη Αθήνα. Έχουμε τη θάλασσα του Καραμαγκά, το όρο Εγάλιο, λόρος, το ποικίλο όρο, το άλσο του, του Δαφνιού, πάρα πολλού χώρου πράσινου. Ε, βέβαια το θέμα είναι αυτή η ευλογία να μην γίνει κατάρα Δηλαδή να μην έχουμε φαινόμενα που θα καταστρέψουν το περιβάλλον Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σαν Δήμος ε, Παίρνουμε μέτρα για την προστασία Και μάλιστα τώρα την περίοδο αυτά, αυτή της, της έντονης ε, να το πω, κα, κατάστασης Που δυστυχώς δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια ε, παίρνουμε μέτρα ε, πυροπροστασίας. Mm. Απλά να σας πω το εξής. Ε, μας έχουν δώσει 47.000 ευρώ mm. για την περίοδο... Ε, την της, αντιπυρική. Ε, την αντιπυρική. Τα έξοδα του Δήμου είναι περίπου 200.000 για αυτή την περίοδο. Έχουμε 30 ε, υπαλλήλους οι οποίοι θα ασχοληθούν με την πυρασφάλεια. Πυροφύλακε δηλαδή και οδηγού, έχουμε τα βιτιοφόρα του Δήμου, άλλα μηχανήματα, υπερορίε, αποψηλώσει mm -hmm. κλπ. Που το κόστο για αυτό το εξάμεινο είναι 200.000 και καλύπτονται μόνο οι 47.000. Για να δείτε το... δηλαδή. Το, ε... το καλύπτεται ένα... από, δικ... από το δικό το... σα το ταμείο. Καλύπτουμε από το καλύπτουμε μας... mm -hmm. από το δικό μας ταμείο. Επίση, αξιοποιούμε όλε τι δυνατότητε που έχουμε και για την αποψήλωση των χώρων, γιατί έχουμε και την εθνική οδό την λεωφόρα Αθηνών δηλαδή, mm -hmm. που διασχίζει το Χαϊδάρι. Έχουμε τη Λεωφόρο Σχιστού ένα μεγάλο κομμάτι, όπως και το Μικρό Σχιστό. Ε, αξιοποιούμε πάρα πολύ και τους εθελοντές, διάφορες εθελοντικές ομάδες mm -hmm. οι οποίες προσφέρουν και συνεισφέρουν, μπορώ να πω έτσι, σε ένα μεγάλο βαθμό. Δραστηριοποιούνται πολύ. Δραστηροποιούνται. υπάρχουν πολλοί έχουμε... εθελοντές και όχι μόνο χρόνια τώρα, χρόνια τώρα ε, έχουμε καταφέρει ομάδες συμπολιτών μα, σύλλογοι. Ε, πάρα πολλοί δηλαδή συμπολίτε μα οι οποίοι βάζουν και αυτοί ένα λιθαράκι, αν θέλετε, για να προστατεύσουμε ε, τα δάση τα οποία έχουμε στην περιοχή μα. Πάντω είναι δύσκολη η κατάσταση, αντιλαμβάνομαι. Ε, αυτό δείχνουν τα μέχρι στιγμή ε, δεδομένα. Είναι δύσκολη γιατί ε, να πούμε και το άλλο, ότι ε, το δασαρχείο ουσιαστικά δεν υπάρχει. Mm. Ξέρετε ότι είναι υποστελεχωμένο, mm. δεν υπάρχουν δασεργάτες δεν έχουν ανοιχτοί δρόμοι δεν έχουν γίνει κλαδεύσεις που πρέπει μέσα στα δάση, από ξερά δηλαδή κλαδιά. Και επίσης η πυροσβεστική αντιμετωπίζει και, αυτά, και αυτή πολλά προβλήματα υποστελέχωσης. Αυτά νομίζω ότι κάθε, τέτοια, κάθε χρόνο, τέτοια περίοδο κάνουμε τις ίδιες τα αναφέρουμε, και κάνουμε τις ίδιες επισημάνσεις. Αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε να παίρνονται τα αντίστοιχα μέτρα που αν θέλετε δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για το περιβάλλον, την καταστροφή του κλπ. Και, σαν πολιτεία να μην βοηθάει τουλάχιστον τους Δήμους που είναι και οι άμεσα εμπλεκόμενοι με το περιβάλλον, να μην έχει τη βοήθεια και την ηλική και από άποψη ανθρώπινη. Γιατί έχουμε και πολύ μεγάλες ελλείψεις λόγω της υποστελέχωσης του Δήμου. Σε βασικέ δηλαδή ειδικότητες mm -hmm. που θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Απλώς ένας ε, τηλεθέτη που μπορεί να μα ακούει τώρα, μπορεί να σκέφτεται και τι γίνεται. Δηλαδή αν έχουμε μία φωτιά, τι γίνεται. Δεν έχουμε το απαραίτητο προσωπικό ε, αριθμητικά. Ε, Ενδεχομένω δεν έχουν γίνει οι προετοιμασίε που είπατε και εσεί, τα προληπτικά μέτρα που γίνονται. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, Δημάρχη, πώ κινούμαστε. Εμεί προσπαθούμε να πάρουμε προληπτικά μέτρα. Δηλαδή, ήδη έχουμε βγάλει ανακοίνωση που καλούμε όλου του συμπολίτε μα οι οποίοι έχουν οικόπεδα να τα Να τα καθαρίσουν. Προσπαθούμε οι ίδιοι να καθαρίσουμε του χώρου οι οποίοι, τα άλση, τι πλατείε κλπ την Εθνική Οδό που δεν είναι δική μας υπόθεση, αλλά παρόλα αυτά προσπαθούμε, αν θέλετε, να καλύψουμε και τις αδυναμίες του κράτους. Όμως δεν θα σταματήσουμε στιγμή να καταγγέλουμε ε, αυτή την αδράνεια αν θέλετε, της κρατικής μηχανής που δεν ενισχύει το, το Δήμο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα παρατήσουμε και θα πούμε ε, όπου βγει. Σε καμία mm. περίπτωση πάμε και όπου βγει, αυτό το είπαν κάποιοι άλλοι και είδαμε τι έγινε στα Τέμπη. Ε, Εμεί δεν ακολουθούμε αυτή την τακτική. Αναφερθήκατε, Δήμαρχε, στα λεγόμενά σα και σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, στο Καραμαγκά. Εκεί ποια είναι η θέση τη της Δημοτική Αρχή σε σχέση με αυτή τη μεγάλη έκταση. Ε, ο Σκαραμαγκά είναι η διέξοδο, η θαλάσσια διέξοδο όχι μόνο του Δήμου Χαϊδαρίου, αλλά και όλη τη Δυτική mm -hmm. Αθήνα προ τη θάλασσα. Δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια ε, μπαζώθηκε ένα μεγάλο κομμάτι 220 στρεμμάτων και δόθηκε ε, στον εφοπλιστή ο οποίος πήρε τη λειτουργία των ναυπηγείων του Σκαραμαγκά και παράλληλα του δόθηκαν και 220 στρέμματα τα οποία ε, εμείς λέμε, φωνάζουμε, διεκδικούμε ότι ανήκουν στο λαό και όχι σε οποιονδήποτε... Θέλει να κάνει μάλιστα χρήσει εκεί, οι οποίε δεν συνάδουν σε καμία περίπτωση και με το περιβάλλον, αλλά και με την ασφάλεια των κατοίκων. Διεκδικούμε λοιπόν την προβλήτα αυτή που λέμε mm -hmm. των 220 τρεμάτων. Λέμε ότι τα ναυπηγεία θα πρέπει να λειτουργήσουν χωρί να πολιθεί το προσωπικό και να δουλέψουν mm -hmm. έτσι εξυπηρετώντα τι ανάγκε που υπάρχουν στη χώρα μα και μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα, όπω και τα ναυπηγεία τη Ελευσίνα που βλέπετε τώρα Έχουν ότι απολύεται δίξει. προσωπικό. Mm -hmm. Ε, και παράλληλα διεκδικούμε τα 220 στρέμματα και δεν θα δεχθούμε σε καμία περίπτωση δηλαδή εδώ για μας είναι ζήτημα τυπής ε, ότι δεν θα γίνει καμία εγκατάσταση ε, εργοστασίου ε, υγροποιημένου αερίου <laughs> μετατροπής δηλαδή <laughs> του φυσικού αερίου σε υγροποιημένο αέριο το περίφημο LNG το οποίο θα είναι μια μικρή πυρηνική βόμβα όπως έχει περιγραφεί και απαγορεύεται να γίνεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Ακριβώς δίπλα σε αυτή την έκταση του Σκαραμαγκά υπάρχουν οικισμοί. Και ο οικισμός του Σκαραμαγκά και της Αφέας. Ε, αλλά και πολύ κοντά είναι το Δαφγή και το κεντρικό Χαϊδάρι. Ε, θα παλέψουμε με κάθε τρόπο και με αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να χαθεί αυτό ο χώρο και βέβαια να γίνει τέτοιου είδου εγκατάσταση. Δήμαρχε, πώ έχει εξελιχθεί αυτό το πρώτο τρίμηνο τη παρούσα δημοτική περίοδου και σας ερωτώ. Γιατί έχετε εμπειρία, ήσασταν δήμαρχος κατά τη διάρκεια 2014-2019, επανήλθατε ουσιαστικά τώρα. Πρώτον, πώς βλέπετε την κατάσταση σήμερα σε σχέση με τότε στο Δήμο Χαϊδαρίου και πώς εξελίσσεται το πρώτο τρίμηνο να σας πω, το πρώτο τρίμηνο είναι δύσκολο. Γιατί έχουμε να διαχειριστούμε μια οικονομική κατάσταση που δεν μας επιτρέπει να κάνουμε αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή, ένα προπολογισμό που έκλεισε για να κλείσει, αλλά με πάρα πολλούς κωδικούς μηδενικού, που σημαίνει ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα από αυτά που έχουμε σχεδιάσει, έχουμε ονειρευτεί, θέλουμε να κάνουμε. Γιατί οι κάτοικοι έχουν ανάγκες, πολύ έτσι, δικαίως βάζουν αυτά τα ζητήματα, αλλά ε, αυτή τη στιγμή δεν μπορούσαμε mm -hmm. να τα κάνουμε. Προσπαθούμε λοιπόν να, αν θέλετε, να στρώσουμε ας πούμε, το Δήμο. Έχουμε κάνει βήματα και πιστεύω το επόμενο διάστημα και με την αναμόρφωση που κάναμε θα καταφέρουμε αρκετά πράγματα. Αλλά, ε, Οπότε δεν εγώ, μπορούμε... Το, το, πρώτο διάστημα, ο πρώτο προπολογισμό είναι ένα συντηρητικό ένας... προπολογισμό. Αυτό, αυτό είναι να... αμυντικός, αμυντικός. Ε, Καθαρά προπολογισμό που δεν σου δίνει καμία δυνατότητα να κάνει ε, Οποιοδήποτε έργο, οποιαδήποτε δράση, δεν μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά. Έπρεπε να φτάσουμε στο τέλο του τριμήνου, το Μάρτιο, να κάνουμε τον πρώτο προπολογισμό, να βάλουμε κάποια χρήματα σε κάποιου κωδικού. Όμω το μεγάλο ζήτημα είναι αυτή τη στιγμή, τι έχουν να διαχειριστούν οι Δήμοι. Μια τεράστια μιζέρια. Και αυτή δεν είναι διαπίστωση μόνο δική μα, είναι όλων των Δήμων και τη ΚΕΔΕ. Ε, Μα παρακρατούν χρήματα τα οποία είναι θεσμοθετημένα, δηλαδή πόροι που έπρεπε να αποδίδονται στου Δήμου. Να σα δώσω ένα στοιχείο. Στο Δήμο μα έπρεπε να αποδίδονται 14,2 εκατομμύρια από του ΚΑΠ το χρόνο mm. και αποδίδονται 5,8. Δηλαδή, χάνουμε 8,4 εκατομμύρια το χρόνο. Μεγάλη μείωση. Είναι τεράστια η μείωση. Και τι είναι αυτό, Από δεσμευθωτημένου πόρου. Δηλαδή, από αυτά που έκρινε η πολιτεία ότι είναι απαραίτητα για να λειτουργήσουν οι Δήμοι. Εμεί λοιπόν, μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ένα είναι αυτό το οικονομικό πρόβλημα που επιδεινώνεται γιατί φέτο έχουμε την επιβολή του τέλου ταφή, που είναι κάτι για το οποίο δεν ευθύνονται οι Δήμοι. Στο Δήμο μα αντιστοιχούν. Έχουν κληθεί να το πληρώσουν. Όμως. Έχουν κληθεί να το πληρώσουν. Χωρί να έχουν καμιά ευθύνη. Πάνω από 500.000 το χρόνο για το τέλο ταφή. Έχουμε τι αυξήσει των δημοτικών υπαλλήλων, των μισθών. Δικαίω γίνονται και εμεί ε, διεκδικούσαμε και λέγαμε ότι είναι απαραίτητο. Αλλά η πολιτεία δεν μα έδωσε ούτε ένα ευρώ γι' αυτό. Αλλά σε 650.000. Έχουμε βέβαια την αύξηση του, του κόστος, του Το ενεργειακού, ενεργειακού κόστου. Έχει... έχουμε άλλε αρμοδιότητε που δίνονται. Δηλαδή, μα δίνουν να διαχειριστούμε, για παράδειγμα, τη λεωφόρο Αθηνών, χωρί να μα δώσουν ούτε ένα ευρώ. Σα είπα πριν για την Στα... πυρασφάλεια. Στα, ζητήματα τα οικονομικά, Δήμαρχε, τι μερίδιο ευθύνη έχει η αυτοδιοίκηση. Γιατί κάποιο μπορεί να πει, ωραία, δεν σα δίνονται τα χρήματα που έπρεπε να σας δίνονται, θεσμοθετημένα έπρεπε να σας δίνονται. Υπάρχει και η άποψη που λέει ότι όλοι ε, έχουν, ε, έχουν αρθεί οι περιορισμοί των, επί της ουσίας των μνημονίων, αλλά μόνο στην αυτοδιοίκηση δεν έχουν αρθεί αυτοί οι περιορισμοί, είτε στο, στο προσωπικό, είτε στα χρήματα. Και κάποιο θα ρωτήσει, η αυτοδιοίκηση τι έκανε όμως. Ε, τι πρέπει να κάνουμε, να πάμε... Στην εύκολη απάντηση, δηλαδή η αυτοδιοίκηση πρέπει να επιβάλλει φόρου στο λαό, ή να πάμε σε αυτό που κάνουμε εμεί και κάποιοι άλλοι δήμοι, τουλάχιστον οι δήμοι που ανήκουν στι δυνάμει τη λαϊκή εισπήρωση, που λέμε ότι πρέπει να διεκδικήσουμε αυτό που μα ανήκει. Γιατί το εύκολο είναι να αυξήσει τα δημοτικά τέλη, για παράδειγμα, mm. δηλαδή να χαρατσώσεις επιπλέον το λαό που δεν μπορεί να τα βγάλει και εύκολα πέρα. Ήδη, δηλαδή σε ένα λαό που υποφέρει, που δυσκολεύεται, που η ακρίβεια έχει φτάσει στα ύψη. Που υπάρχει τεράστια ανεργία. Ξέρετε τι βιώνω κάθε μέρα από ανθρώπου οι οποίοι έρχονται και παρακαλάνε για οποιαδήποτε δουλειά, για κάποια δουλειά. Είναι τραγικό δηλαδή αυτό το πράγμα. Την ανέχεια, τι δύσκολε συνθήκε, να του κόβουν το ρεύμα. Είδατε τώρα και τα μέτρα για το ρεύμα, ότι εξαιρούν μόνο δύο κατηγορίε και στου άλλου λέει θα κόβετε το ρεύμα. Έχουμε συμπολίτε μα που του παίρνουν τα σπίτια. Εμεί λοιπόν δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε του πολίτε, γιατί υπάρχουν Δήμοι που προσπάθησαν και αντί να διεκδικήσουν να μαζώσουν τους παρακρατηθέντες πόρους, λένε Α, ας αυξήσουμε, αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη τα δημοτικά 5%, τέλη. 20%, 50%, 200%, αν είναι δυνατόν δηλαδή να επιβάλλουμε και άλλα χαράτσια στον κόσμο. Ή να αυξήσουμε τα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς, που εμείς καταργήσαμε τα τροφεία γιατί έχουν δικαίωμα όλε οι οικογένειε να σα στέλνουν τα παιδάκια του χωρί να πληρώνουν. Ή έχουμε μειώσει στο ελάχιστο... Τι συνδρομέ στον πολιτισμό, τον αθλητισμό, το κολυμβητήριο. Ε, αντέχει άλλη... ο Δήμο όμω, είναι το άλλο μεγάλο ερώτημα. Ε, αντέχει. Γιατί με βάση κάνουμε... την οικονομική κατάσταση που επικρατεί, που αντιλαμβάνομαι, όπω μα είπατε κι εσεί, είναι δύσκολη για το Δήμο Χαϊδαρίου, αντέχει να προχωρήσει σε όλε αυτέ τι μειώσει, ή παρόν, κινδυνεύει. Ναι, ναι, κινδυνεύει. Εμεί δεν θα φτάσουμε ούτε να μπούμε στο κόκκινο, που δυστυχώ είναι κάποιοι Δήμοι στο όριο. <χω> Ούτε βέβαια να πάρουμε δάνεια, τα οποία, ξέρετε, με τα επιτόκια που τρέχουν τα πληρώνουν έτσι, και τα πληρώνει και πολύ πιο ακριβά. Πολύ πιο ακριβά και πάνε και πέντε γενιές και πάνε μετά, και, ουσιαστικά, Και τα πληρώνουν οι επόμενες δημοτικές αρχές, γιατί και σε εμά έρχονται δάνεια από πολύ παλιά. Δεν πάμε σε αυτή τη λογική. Κάνουμε ένα, μια καλή διαχείριση, αν θέλετε, ένα νοικοκύρημα των οικονομικών. Δεν δίνουμε χρήματα, έτσι δεν πετάμε από εδώ και από εκεί, σε εργολαβίε, σε μελέτες που έρχονται, ξέρετε τώρα, μιλιούνια έτσι οι για να κάνουν μελέτες και να πάρουν τις απευθεία, αναθέσεις και μιλάμε τώρα για Δήμου που δίνουν εκατοντάδες χιλιάδες στον αέρα, εμείς περιορίζουμε αυτά τα έξοδα, προσπαθούμε με ένα νοικοκύρεμα, αλλά σα λέω και πάλι ότι διεκδικούμε. Και αν νιώσει... Αυτό που λέει την πίεση συνολικά όλων των Δήμων η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο, πιστεύω ότι θα αναγκαστεί εκ των πραγμάτων να μα δώσει αυτά που δικαιούμαστε. Εμεί σε αυτή την κατεύθυνση προχωράμε σε κινητοποίηση. Στι 21 Απριλίου το πρωί στην πλατεία Δημαρχείου, στο Χαϊδάρι, σε μια μεγάλη συγκέντρωση του λαού μαζί με όλου του μαζικού φορεί τη πόλη και παράλληλα αυτέ τι μέρε κάνουμε λαϊκέ συνελεύσει. Ήδη έχουμε κάνει δύο μέχρι τώρα, στη Γρηγορούσα και στο δάσο Χαϊδαρίου. Εκεί τι ακούτε, Σήμερα έχουμε Από του πολίτε. Γιατί φαντάζομαι ότι σα προσεγγίζουν και, μία... και, σας σα μεταφέρουν και οι διάφορα ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ τη Δημοτική Αρχή <laughs> και των πολιτών. Του εξηγούμε πώ έχει η κατάσταση. Ε, του καλούμε να συμμετέχουν κι αυτοί σε αυτόν τον αγώνα τον οποίο δίνουμε και παράλληλα ακούμε, καταγράφουμε τα προβλήματα, τους λέμε, κάνουμε μια ιεράρχηση και προσπαθούμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα αξιοποιώντας, αν θέλετε, και κάθε δυνατότητα που μας δίνεται. Δηλαδή, μέσω προγραμμάτων, οτιδήποτε υπάρχει, mm -hmm. ό,τι κινείται, σε οποιοδήποτε πρόγραμμα προσπαθούμε να το διεκδικήσουμε και να το να πάρουμε, ώστε συμπληρωματικά με τα έσοδα τα οποία έχει ο Δήμος, να κάνουμε κάποια έργα που είναι απαραίτητα για του δικού Αυτά τα αιτήματα των πολιτών άπτονται τη καθημερινότητα, δηλαδή σα λένε, γιατί, γιατί φαντάζομαι η μεγάλη του αγωνία είναι η καθημερινότητά του. Είτε λέγεται ε, οδοφωτισμό, είτε λέγεται ασφαλτοστρόφο, είτε λέγεται καθαριότητα, σε αυτό το επίπεδο, ναι, ή ναι. και σε πλατείε ή παιδικέ χάρε, γιατί και αυτά είναι μέρο τη καθημερινότητα των πολιτών. Βλέπετε αυτά που λέτε κι εσεί και εσεί αφουγκράζεστε το τι λέγεται κοινωνία καθημερινά. <laughs> λέει, εκείνα, καθημερινά. Υπάρχουν δύο ενότητες, ας πούμε. Mm -hmm. Η πρώτη είναι τα μεγάλα έργα, που για μα μεγάλα έργα είναι τα αντιπλημμυρικά, mm -hmm. τα οποία θα πρέπει το χαϊδάρι, είναι μια περιοχή που έχει μπει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και σε κάθε δυνατή βροχή, σε κάθε καταιγίδα, έχουμε τεράστια προβλήματα. Ένα λοιπόν θέμα είναι αυτό. Στην πενταετία που ήμασταν την προηγούμενη είχαμε κάνει πάρα πολλά βήματα. Ε, τώρα θα, πιστεύω ότι θα ολοκληρώσουμε mm -hmm. γιατί η αντιπλημμυρική θωράκη τη πόλη είναι πολύ σημαντική. Δεν φαίνεται, είναι κάτω από τη γη, αλλά ε, δεν μας ενδιαφέρουν τα έργα βιτρίνας, θέλουμε είναι έργα να μην πήγε ο κόσμος. Αυτά. Να μην έρθουμε εκ των υστέρων και να θρηνούμε μετά... Ε... Και δυστυχώς έχει. Η Δυτική που... Αθήνα έχει αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα στο, στο παρελθόν. και Το 1987 και... είχαμε πνιγμούς, το Περιστέρι δίπλα, αν θυμάστε, στο Τσαλαβούτα... Στο Ήλιον, πληγμύ, είναι περιοχές που... Στο Ήλιον και λοιπά, yeah. ακριβώς, τα, τα γνωρίζετε. Ε, έχουμε επίσης την, ε, αν θέλετε την προστασία του, των ορεινών όγκων. Τη διεκδίκηση αυτή που σας είπα mm -hmm. για τον, τον, τον Σκαραμαγκά διεκδίκηση άλλων χώρων που είναι μέσα στον αστικό ιστό μεγάλων χώρων που τους δικαιούμαστε, δηλαδή παλιά γιορτή του κρασιού, το Θεάθινε, 60 εξτρέματα που είναι στο στρατόπεδο που εφάπτονται mm -hmm. της πόλης. Μεγάλοι χώροι δηλαδή που πιστεύουμε ότι πρέπει να έρθουν για να τους αξιοποιήσουμε σαν χώρους αναψυχής, ξεκούρασης, μικρών αθλητικών και πολιτικών εγκαταστάσεων. Τώρα τα, τα υπόλοιπα θέματα... Α, έχουμε το θέμα το μεγάλο το, της τη συγκοινωνιακή ε, πρόσβαση. <laughs> Διεκδικούμε την επέκταση του μετρό. Είμαστε ο μόνο Δήμο στη Δυτική Αθήνα που δεν που έχει, έχει μετρό. Δεν έχει μέσο Διεκδικούμε στροχές. σταθμό μετρό οπωσδήποτε. Και μην ξεχνάτε, έχουμε το Αττικό Νοσοκομείο, τα δύο μεγάλα ψυχιατρικά νοσοκομεία, το Δαφνί και το Δρομοκαίτιο. Έχουμε το Πανεπιστήμιο Δυτική Αττική που είναι ακριβώ mm. στα σύνορά μα και πάρα πολλού συμπολίτε μα οι οποίοι θέλουν να πάνε στη δουλειά του στις σπουδέ τους και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν με μέσω του μετρό. Ε, και έχουμε και τα προβλήματα της καθημερινότητας που τα βάζουν αυτά οι κάτοικοι, όπως είναι ο φωτισμός, τα πεζοδρόμια, η ασφαλτόστρωση, είναι οι παιδικές χαρές, τα σχολεία, η συντήρηση των σχολείων. Ένα πράγμα που παλεύουν πάρα πολύ είναι ο αντισυσμικός έλεγχος των σχολείων. Σημαντικό. Γιατί, εκτός των άλλων, το χαϊδάρι είναι και στις σεισμογένειες περιοχές. Έχουμε δηλαδή προβλήματα σε κάθε σεισμό. Έχουμε κάποιες περιοχές που πλήττονται από τους σεισμούς και πρέπει οπωσδήποτε να γίνει και αυτός ο έλεγχος. Ε, για τον πολιτισμό, αθλητική χώρη, δηλαδή οτιδήποτε αφορά αυτό που λέμε μικρά, που δεν είναι μικρά προβλήματα, τα αντιμετωπίζει κάθε μέρα ο κόσμος. Όταν κάποιο κουντουφλάει και πέφτει και χτυπάει στο πεζοδρόμιο, για παράδειγμα. Είναι το μεγάλο. Σπάει το χέρι του κεφάλι του. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Το πρόβλημα. Είναι, αν κάποιο είναι... πάσει το αυτοκίνητό του σε μία λακκούβα. Ακριβώ. Γι' αυτό και σε... είναι. Ή είναι πολύ και... πιο τραγικό. Είναι και βαρόμετρο αν σε ένα... εκλογέ αυτά. Αν... Το γνωρίζετε, Δημαρχή. Τα αν... ζυγίζει αν... πολύ. Αν ένα κόσμος. μηχανάκι πέσει σε μία λακκούβα και έχουμε χειρότερα πράγματα. Είναι δηλαδή πράγματα που λέμε τώρα τη καθημερινότητα, αλλά είναι πολύ σοβαρά και για την ποιότητα ζωή των κατοίκων, αλλά και για την υγεία του. Είναι σοβαρά ζητήματα. Ε, εν τέλει, απάντηση στο ερώτημα ποια είναι, Δημαρχέ, καλύτερη η προηγούμενη περίοδο 14-19 ή αυτή που ξεκίνησε μόλι τώρα με βάση τα, τα στοιχεία και την, ε, έτσι όπως το έχετε δει να διαμορφώνεται το πλαίσιο. Ε, καλύτερη θα είναι η περίοδο που θα λύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα προβλήματα των κατοίκων. Αυτή πιστεύω ότι θα είναι. Είναι, είναι πολλά είναι. όμως, είναι πολλά τα <laughs> πρόβλημα. Είναι πολλά, πολλά. Απλά να κάνω δύο σχόλια για αυτά Βεβαίως, που βέβαια. είδα προηγουμένως. Πρώτον για το θέμα το, της υγείας. Είδα για το νοσοκομείο της Νίκαιας. Εμείς έχουμε το Αττικό νοσοκομείο που είναι το μεγαλύτερο το της περιοχή. Είναι δυστυχώ υποστελεχωμένο. Τα οίκα τα οποία μετατράπηκαν τώρα σε κέντρα υγείας κατ' όνομα μόνο ε, έχουν κυριολεκτικά απογυμνοθεί από γιατρούς ε, άρα ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι το πώς θα βοηθήσουμε και εμείς τον αγώνα που δίνουν και οι υγειονομικοί αλλά και όλοι οι κάτοικοι για να πάρουν ανάσα τα νοσοκομεία. Να προσλάβουν προσωπικό και νοσηλευτικό και ιατρικό και το υπόλοιπο προσωπικό που λείπει για να καλύψουν τις ανάγκες του, του λαού. Το δεύτερο ζήτημα που ήθελα να πω ε, είναι σε σχέση με το... Ε, με το προσωπικό... Αυτό που ακούστηκε πριν από τον mm -hmm. κύριο Ασκούνη σε σχέση με τι ελλείψει προσωπικού, mm -hmm. είπα και στην αρχή ε, για την μεγάλη υποστελέχωση των Δήμων. Μα λείπει προσωπικό σε όλε μα, σε όλε τι υπηρεσίε. Σε εμά λείπουν 156 ε, μόνιμοι υπάλληλοι, σύμφωνα mm -hmm. με έναν οργανισμό ο οποίο και αυτό είναι έτσι μίζερο λίγο. Mm -hmm. Πώ λοιπόν θα λειτουργήσουν οι υπηρεσίε και τη καθαριότητα και του πράσινου, που έχουμε το μεγαλύτερο πράσινο στην Αττική. Και η κοινωνική υπηρεσία, η τεχνική υπηρεσία. Δεν έχουμε μηχανικού. Πώ θα γίνουν οι μελέτε, πώ θα γίνει η επίβλεψη των έργων που γίνονται, δηλαδή υπάρχουν σοβαρότατα ζητήματα. Τα βάζουμε συνεχώ. Και ξέρετε, ποια ήταν ε, η, η πρόταση που έκανε η, η υπουργό σε μια συνάντηση που είχαμε ε, ότι θα φέτο θα ανακοινώσει και θα προχωρήσει σε 1.200 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στου Δήμου. Βέβαια, έγινε η ανακοίνωση, τώρα το πότε θα γίνει. Mm -hmm. Λοιπόν, 1.200 3... 332 Δήμων. Αντιλαμβάνομαι αν ότι δεν είναι μεγάλο Είμαστε 3,5 κατά μέσο όρο 3,5 υπάλληλοι για κάθε Δήμο. Δηλαδή, από το 2010 έχουν να γίνουν εκτό από μία προκήρυξη 3K, 3K που ήταν, που ήταν όμω συγκεκριμένα για την υπηρεσία καθαριότητα και προσπαθούμε πραγματικά να τα βγάλουμε πέρα και πολύ δύσκολα στο οικονομικό τομέα και βέβαια πολύ δύσκολα στον ανθρώπινο παράγοντα που είναι πολύ σημαντικός γιατί οι άνθρωποι οι εργαζόμενοι του Δήμου είναι αυτοί που δίνουν τη δυνατότητα να κάνεις και ένα έργο για να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Το, το Χαϊδάρι πάντα ήταν συνδεδεμένο με την εξωστρέφεια. Έχει ένα πολύ καλό κέντρο, έχει και το πόσημα και πολύ χαρακτηριστικά πολιτιστικά στοιχεία. Πώς μπορεί αυτό, Δήμαρχε, να, ε, να, γίνει ακόμη περισσότερο. Μπορεί το, το Χαϊδά να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη ψωστρέφεια. Είναι στις προθέσεις της, δική δικής σας δημοτικής αρχής αυτό. Είναι. μήπω ε, μήπως είχατε παρακολουθήσει προχθές μια συνάντηση που κάναμε διοίκηση, γιατί χαριτολογώντας το λέω αυτό, προχθές το πρωί συζητούσαμε ακριβώς, ακριβώς αυτό το θέμα, την ψωστρέφεια το του Δήμου. Και πώ πώς καλό θα, θα Όχι, γιατί δεν βγήκε. Ήμασταν <laughs> μεταξύ μας. Ε, ότι συζητούμε για κάποιο πρόγραμμα που θα αναδείξουμε γιατί έχουμε πολλά, πάρα πολλά σημαντικά και ιστορικά στοιχεία. Mm. Δηλαδή έχουμε τη Μονή Δαφνιού mm. που είναι ε, στα 100 μνημεία της Ουνέσκου. Mm. Ε, έχουμε το Παλατάκι. Έχουμε την Αρχαία Ιερά Οδό. Το μεγαλύτερο τμήμα της Αρχαίας Ιεράς Οδού περνάει από το mm. Δήμο Χαϊδαρίου. Έχουμε ένα ιστορικό μνημείο που είναι πραγματικά είναι σύμβολο για... όχι μόνο για την Ελλάδα για όλο τον κόσμο που είναι το στρατόπεδο Χαϊδαρίου και το Block 15. Το στρατόπεδο Χαϊδαρίου ήταν το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωση στη γερμανική κατοχή. Και εκτελέστηκαν χιλιάδε αγωνιστέ, πάρα πολλοί πήγαν στα στρατόπεδα συγκέντρωση ε, της τη Ευρώπη και είχαμε βέβαια και την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών που έγινε την Πρωτομαγιά του 1944. Και σε λίγε μέρε έχουμε και αυτέ τι εκδηλώσει. Ε, έχουμε το ιερό τη Αφροδίτη, την ΑΦΕΑ, Έχουμε βέβαια ε, πάρα πολλά έτσι, ωραία σημεία στο Χαϊδάρι, ε, πράσινου, ε, ανάγλυφα της πόλης, τη θάλασσα βέβαια του Σκαραμαγκά, που όλα αυτά θέλουμε να τα να δείξουμε, να γίνουν γνωστά, μπορεί να γίνουν και προορισμό και κυρίως θέλουμε και ο κόσμος να μάθει και την ιστορία του κάθενό από αυτά, γιατί το καθένα κουβαλάει και μια έτσι μεγάλη η μικρότερη βαριά ιστορία, παρακαταθήκη, βαριά όμως έχουν... παρακαταθήκη. Και επίσης το Χαϊδάρι έγινε και μία μεγάλη μάχη το 1826, στις 6 και 8 ε, Αυγούστου έγινε η μάχη του Χαϊδαρίου, μεταξύ του Καραϊσκάκη από τη μια πλευρά, ε, με αγωνιστές που είχε και το φιλένινα το Φαβιέρο μαζί του, απέναντι στον Κιουταχή, που ε, ήταν πολιορκούσε την Ακρόπολη αυτή η μάχη ήταν από τις πιο μεγάλες μάχες που έγιναν την περίοδο της Ελληνικής επανάσταση. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά πράγματα που πρώτον πρέπει να τα γνωρίσει ο κόσμος και δεύτερον να τα αναδείξουμε και γενικότερα. Ακόμη περισσότερο. Σας ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. καλή σας συνέχεια ευχαριστώ. και καλή δύναμη. Μπορούσαμε σας να πούμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα. Είναι πολλά και θα έχουμε την ευκαιρία και Λέ, σε επόμενη εκπομπή. για την εκπομή... που σώζει ζωέ και ήτανε, δώσαμε αγώνα για να γίνει αυτή η πεζογέφυρα στο Παλατάκι γιατί κάποιοι δεν ήθελαν να γίνει. Καλώς έγινε. Και πολλά πολλά άλλα πράγματα Καλώς που έγινε. σε μια άλλη ευκαιρία θα τα πούμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, Δήμαρχε. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.